Λαμπόπουλου για το 1-1 και αμέσως μετά στο 15ο λεπτό η ΑΕΚ θα πάρει και πάλι το προβάδισμα. Το γύρισμα στον Βελισάρη, το λάθος, η επιμονή του Γάσπαρη, μπάλα στα δίχτυα 1-2, η ΑΕΚ παίρνει και πάλι τα ηνία του αγώνα, παίρνει ξανά το προβάδισμα με τον Άγγελο Γάσπαρη να εκμεταλλεύεται το λάθος του Βελισάρη, πήγε να παίξει την, έγινε ένα λάθος κοντρόλ, πήγε να παίξει την μπάλα με τα πόδια και έτσι ο Γάσπαρης που ήταν εκεί μυρίστηκε. Το λάθος πίεσε τον Βελισάρη και υποφελήθηκε για το 1-1. Εδώ ο Σαλτούρος μας στην περιοχή, ένα πέσιμο, εδώ οι άνθρωποι της Αιγαίας φωνάζουν για πέναλτι. Υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες στον κύριο Γκριτζέπη στην συγκεκριμένη φάση. Ο Γάσπαρης από μακριά για μια φιλόδοξη σκέψη, η μπάλα πέρασε πολλά μέτρα πάνω από τα δοκάρια. Το πρώτο ημίχρονο που είχε αρκετές φάσεις, ένα παιχνίδι που είχε μονομαχίες σώμα με σώμα. Πραγματικά ήταν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, έπαιξαν στο όριο, θα μπορούσαμε να πούμε. Εδώ ο Γάσπαρης χάνει την ευκαιρία για τους κιτρινόμαυρους. Δεύτερο ημίχρονο, αλλαγή σκηνικού, με τον ήλιο να κάνει την εμφάνισή του στο γήπεδο της Επισκοπής. Εδώ ένα πέσιμο του Γάσπαρη, το παιχνίδι συνεχίζεται, δεν υπέδειξε κάτι εδώ στην συγκεκριμένη φάση ο κ. Γκριτζέπης.